Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε ένα υπερηρωικό θέμα και πάλι. Και επειδή όλα τα βίντεο τα σχετικά με σούπερ ήρωες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα αφορούν χαρακτήρες της Marvel, έπρεπε να αλλάξουμε λίγο το μοτίβο και να κάνουμε και κάτι από DC. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα το θέμα μας είναι ένας από τους, ο πιο δημοφιλής μάλλον, ήρωας της DC στη χώρα μας, ο Batman. Πριν να αρχίσουμε με το θέμα μας, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Comic-Con Athens, το μεγάλο φεστιβάλ το τριήμερο που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή στην Αθήνα, στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη. Περάσαμε πολύ ωραία, ήμουνα και εγώ εκεί. Είχα και το κόμιξάκι μου, τα Κουλβάχα, το τελευταίο κόμικ που κυκλοφόρησα πέρυσι αυτές τις μέρες. Για όποιον ενδιαφέρεται να το αναζητήσει, μπορεί να το βρει είτε στα κόμιξάδικα, στα εξειδικευμένα καταστήματα με κόμιξ, είτε στέλνοντας μήνυμα σε μένα ή στη σελίδα στο Facebook Κουλβάχα τα κόμιξ, και για να κανονίσουμε αποστολή με αφιέρωση σε όποιον το επιθυμεί. Η τιμή του είναι 8,5 ευρώ, 50 έγχρωμες σελίδες. Και μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στο σημερινό μας θέμα. Ο Batman λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ δημοφιλής ήρωας, όπως γνωρίζουμε όλοι, από τους πρωτοκλασσάτους ήρωες και ο δεύτερος έτσι σημαντικός υπερήρωας που δημιουργήθηκε στην ιστορία των κόμιξ μετά τον Σούπερμαν. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκδόσεις και στη χώρα μας και συνέχεια κυκλοφορούν καινούργια βιβλία, τόμοι, περιοδικά, κόμιξ γενικά με ήρωα τον Batman. Εδώ θα ασχοληθούμε με το θέμα της πρώτης κυκλοφορίας του Batman στην Ελλάδα και το πότε έγινε αυτή. Το πρώτο λοιπόν περιοδικό με ήρωα τον Batman ήταν αυτό. Εδώ βλέπουμε το πρώτο τεύχος. Batman λοιπόν, 1980, και πάμε να δούμε αναλυτικά σχετικά με αυτό το περιοδικό. Έχουμε λοιπόν εδώ το πρώτο τεύχος από το περιοδικό Batman του 1980. Το πρώτο περιοδικό που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στον ήρωα αυτό, στον Batman. Βλέπουμε εδώ νούμερο 1, δραχμές 25, το σήμα της DC που είχε την εποχή εκείνη. Και το περιοδικό κυκλοφόρησε από την Anglo-Hellenic Agency. Τάσος Ψαρόπουλος είναι η εκδοτική του Ψαρόπουλου. Πολύ δραστήρια την εποχή εκείνη. Ο Ψαρόπουλος κυκλοφορούσε αρκετά κόμιξ τότε. Μάλιστα είχε και τους ήρωες Αστερίξ, Λουκι Λουκ, όλα αυτά που αργότερα τα πήρε η Μαμούθ αυτά τα περιοδικά. Αλλά έβγαζε και άλλα περιοδικά. Και κυκλοφορούσε ήδη το περιοδικό του Σούπερμαν. Να πούμε εδώ ότι η πρώτη φορά που ήρθαν οι ήρωες της DC στη χώρα μας ήταν από την εταιρεία Atlantis, που κυκλοφόρησε τη σειρά τα καλύτερα κόμιξ με διάφορους ήρωες της DC που εναλλάσσονταν. Δεν είχε δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρωταγωνιστή, το Superman, τον Batman ή κάποιον άλλον. Είχε διάφορους ήρωες, μάλιστα αυτό ήταν πριν εμφανιστούν ακόμα τα Marvel στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά βέβαια που κάποιος ήρωας της DC απέκτησε δικό του περιοδικό είναι ο Superman στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αμέσως μετά ο Batman στο περιοδικό αυτό που βλέπουμε σε αυτό το βίντεο. Είμαστε συγκεκριμένα, όπως θα δούμε εδώ, στις 19/9 του 1980 που κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Batman, και διαβάζουμε στην περιγραφή: ο θάνατος φοράει 1000 διαφορετικά καπέλα όταν χτυπάει ο τρελός καπελάς. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Batman ενάντια σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, τον καπελά. Τι κάνει ο καπελάς? Φοράει καπέλα. Φοράει καπέλα λοιπόν, μπορεί να είναι καπέλο αστυνομικού, μπορεί να είναι καπέλο πυροσβέστη, καπέλο μεξικανού αρίμπα μουτσάτσος, ξυφομάχου, μάγειρα. Έχει λοιπόν αυτή την καταπληκτική ικανότητα να φοράει διαφορετικά καπέλα, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και τρελός. Είναι ο τρελός καπελάς λοιπόν, ο ήρωας που έχουμε εδώ. Ο τρελός καπελάς αλλάζει ζωή. Και συγκεκριμένα ο αντίπαλος εδώ του Batman, λοιπόν ο τρελός καπελάς, κάνει την πρώτη εμφάνιση στο Batman 49, ένα από τα πρώτα τεύχη Batman που κυκλοφόρησαν, δεκαετία του 40 μιλάμε τώρα,
ιστορία, η βασική του τέφους αυτού, προέρχεται από το Batman 297. Είναι το τέφος εδώ, με τον Mad Hatter, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα του 1978 στην Αμερική. Εδώ είμαστε στο 1980, άρα σχετικά σύντομα λοιπόν, είναι πρόσφατο σχετικά για την εποχή εκείνη το τέφος αυτό. Βλέπουμε ότι στο εσωτερικό του εξωφύλλου έχουμε κάποιες πληροφορίες, λίγα λόγια για τον ήρωά μας λέει. Κάποιες πληροφορίες για τον Batman, για να γνωρίσουν τον Batman οι νέοι αναγνώστες της εποχής. Και αναφέρεται αναλυτικά στην δημιουργία του ήρωα το 1939, πολύ σωστές όλες οι πληροφορίες. Ένα χρόνο μετά την έκθεση του Σούπερμαν μας λέει ότι κυκλοφόρησε ο Batman. Μας λέει ότι δεν έχει ικανότητες σαν το Σούπερμαν υπερφυσικές, αλλά αγωνίζεται για την πάταξη του κακού κτλ. Ότι ζει στο Gotham, ότι είναι ο Bruce Wayne. Και αναφέρεται και στους γονείς του που δολοφονήθηκαν και αυτό τον όθησε στο να γίνει ο Batman. Ωραίες λοιπόν αυτές τις πληροφορίες. Βλέπουμε επίσης ότι χρησιμοποιείται το πολυτονικό σύστημα. Είμαστε λίγο πριν την κατάργηση του πολυτονικού, το 1980 που κυκλοφόρησε αυτό το περιοδικό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η ιστορία μας είναι, όπως είπαμε, ο τρελός καπελάς αλλάζει ζωή. Βλέπουμε τον συγγραφέα, τον David Reed. Το σχέδιο του Rich Butler με Melanie Vince Coletta, δημιουργοί που τους ξέρουμε και από τη Marvel, είχαν κάνει και εκεί καριέρα. Και μας ενημερώνει εδώ ότι το τέφος είναι, το περιοδικό είναι 15ήμερο. Το σκεπτικό ήταν να κυκλοφορεί ένα lax ανά 15 μέρες με το Superman, ώστε να υπάρχει κάθε εβδομάδα ένα περιοδικό της εταιρείας. Δηλαδή μια εβδομάδα έβγαινε Superman, μια εβδομάδα Batman. Βλέπουμε λοιπόν το σχέδιο εδώ, ωραίο σχέδιο για την εποχή. Έχει έναν πρόλογο, μας εμφανίζει λοιπόν τον καπελά. Εδώ είναι ο αντίπαλος ο καπελάς, που έχει ντυθεί εδώ καουμπόις, κάτι τέτοιο. Κλέβει κανιλιστής και συνειδητοποιεί μάλιστα στη συγκεκριμένη ιστορία ότι θέλει να γίνει, ότι δεν θέλει να είναι εγκληματίας πλέον. Θέλει να κάνει το καλό, γι' αυτό μας λέει ότι ο τρελός καπελάς αλλάζει ζωή, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Εδώ μας δείχνει και το φοβερό origin του κακοποιού αυτού, πως ο πατέρας του λέει είχε, ο παππούς του μάλλον, είχε καπελάδικο. Και έτσι λοιπόν απέκτησε πάθος με τα καπέλα. Έβλεπε τις βιτρίες με τα καπέλα και λέει πω πω θέλω να φοράω διαφορετικά καπέλα. Πως θα γίνει ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Bruce Wayne με την φίλη του κάνουν μια ρομαντική βόλτα με κάρο, τους ληστεύουν. Και του σώζει ένας καουμπόις, ένας σερίφης, που δεν είναι ένας τυχαίος σερίφης, είναι ο καπελάς. Γιατί φοράει καπέλο σερίφη, άρα είναι σερίφης. Εδώ λοιπόν όμως κλέβει το κολλιέ τελικά ο καπελάς, υποκύπτει στην κακή του πλευρά, τον κυνηγάει ο Batman, γίνεται εδώ, πέφτουν κάτι μπουνίδια, αλλά ξεφεύγει ο καπελάς. Τον βλέπουμε εδώ με τη συλλογή του από καπέλα και στρέφεται ξανά στο έγκλημα. Εδώ βλέπουμε ότι χάνεται ένας μυρμηγκοφάγος κάπου στην πόλη από το ζωολογικό κήπο και εμφανίζεται ο καπελάς. Πώς εμφανίζεται? Με καπέλο του ζωολογικού κήπου, της Ροδεσίας λέει. Είναι ζωολόγος κάτι τέτοιο. Και κλέβει το μυρμηγκοφάγο. Κάνει αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα και συνεχίζει με αποτρόπαια εγκλήματα. Μία φορά ντύνεται, ξέρω εγώ, οικοδόμος, βάζει κράνος ή πυροσβέστης ή καλλιτέχνης φορώντας μπερέ. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η ιδιότητά του να μπορεί να φοράει διαφορετικά καπέλα. Στο μέσο του περιοδικού έχουμε και αφίσα Batman, αλλά η οποία αφίσα όμως δεν μπορεί να βγει γιατί έχει ιστορία από πίσω. Δεν μπορεί να τη βγάλει κάποιος και να την βάλει κάπου. Τέλος πάντων, στείνει μια παγίδα ο Batman στον καπελά σε κάποιο δείπνο και ο καπελάς εμφανίζεται ντυμένο σεφ, γιατί φοράει καπέλο σεφ, και ο Batman του δείχνει εδώ φαπ, τσαφ, φαπ, του βγάζει και το καπέλο και έτσι λοιπόν κατατροπώνει τον τρελό καπελά. Η ιστορία τελειώνει εδώ.
Και υπάρχει δεύτερη ιστορία με τους ήρωες Πράσινο Φανάρι και Πράσινο Βέλος. Ποιο είναι το Πράσινο Φανάρι και το Πράσινο Βέλος? Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ποιοι είναι οι ήρωες, τους βλέπουμε κιόλας μεταφρασμένα στα ελληνικά τα ονόματά τους. Είναι η δεύτερη λοιπόν ιστορία του τέχους, η οποία δεν είναι ολόκληρη, ο αριθμός των σελίδων δεν επαρκούσε για να δημοσιεύει δύο ιστορίες από Αμερικάνικα τεύχη, είναι μισή. Δηλαδή σε κάθε τεύχος έχουμε μία ολόκληρη ιστορία Batman και μισή ιστορία Πράσινο Φανάρι. Στο τέλος έχουμε και διαφήμιση το Superman, το επόμενο τεύχος που είναι το 46. Το Superman ήδη είχε αρκετό καιρό που κυκλοφορούσε στα περίπτερα. Και διαφήμιση για το άλλο περιοδικό της εταιρείας, ένα από τα πολλά περιοδικά που έβγαζε, το Rose Panther. Μην το χάσετε. Όσον αφορά την έκδοση αυτή καθ' αυτή, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ ποιοτική, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε στο 1980. Ο Ψαρόπουλος δημοσίευε πλήρως έγχρωμα τα περιοδικά του, δεν χρησιμοποιούσε ούτε πορτοκαλί χρωματισμό, ούτε μισό έγχρωμο, μισό ασπρόμαυρο, όπως έκαναν τα περισσότερα περιοδικά της εποχής, ήταν όλο έγχρωμο. Και σε χαρτί, γυαλιστερό χαρτί, που δεν το έβρισκε συχνά την εποχή εκείνη. Ήταν λοιπόν πολύ ποιοτικές εκδόσεις από άποψη κτύπωσης και παραγωγής γενικά. Οι 25 δραχμές που έκανε το περιοδικό αυτό, με μια μισή ιστορία Αμερικάνικη μέσα, ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για την εποχή, μεγαλύτερο από ό,τι είχαν άλλα περιοδικά. Για παράδειγμα, αν δούμε το πρώτο τεύχος Black της νέας περίοδου που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 79, 6 μήνες περίπου πριν από αυτό, βλέπουμε ότι είχε 10 δραχμές. Μικρότερο περιοδικό βέβαια, με πιο φθηνά στάνταρ παραγωγής. Αν δούμε και ένα υπηρεωρικό περιοδικό βέβαια, ας δούμε το Captain America που έβγαζε ο Καμπανάς την ίδια εποχή περίπου, θα δούμε ότι κοστίζει 15 δραχμές και με πολύ περισσότερες σελίδες. Είχε 3 ολόκληρες ιστορίες μέσα το Captain America και είχε 15 δραχμές. Το Batman είχε 25 δραχμές λοιπόν, ακριβούτσικο, αλλά με πολύ καλή ποιότητα όπως είπαμε παραγωγής. Το περιοδικό όμως δεν μακροημέρευσε, δεν είχε επιτυχία, δεν ξέρω αν φταίει μόνο η τιμή τότε ήταν ακριβό γι' αυτό. Ο Σούπερμαν όπως είπαμε κράτησε για αρκετά μεγάλο διάστημα, ο Μπάτμαν δεν τα κατάφερε, κυκλοφόρησε μόνο 8 τεύχη. 8 τεύχη σε 15ήμερη βάση. Και μετά από μικρό διάστημα λοιπόν σταμάτησε την κυκλοφορία του και αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα να εκδοθεί περιοδικό αποκλειστικά αφιερωμένο στον Μπάτμαν στην Ελλάδα. Να πούμε και κάτι σχετικά με το πάντα έτσι δημοφιλές θέμα των μεταφράσεων, που έχει δώσει ωραία μαργαριτάρια γενικά σε εκδόσεις κόμιξ ελληνικές παλιότερα και όχι μόνο παλιότερα και ακόμα συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα κάποιες φορές. Το πρώτο τεύχος λοιπόν που είδαμε εδώ πέρα έχει μια μετάφραση έτσι αρκετά ικανοποιητική, δεν έχει κάποιο κραυγαλαίο λάθος. Αργότερα όμως τα επόμενα τεύχη της σειράς μας έχουν δώσει κάποια ιστορικά μαργαριτάρια, όπως εδώ που ο Batman πηγαίνει στη Batcava και το άλλο κορυφαίο φυσικά όπου ο Batman αντιμετωπίζει τον μεγάλο εχθρό του, τον Τζουζές. Ποιος είναι ο Τζουζές, νομίζω είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μια και μιλάμε για την πρώτη εμφάνιση του Batman στο δικό του περιοδικό, να αναφέρουμε και άλλη μία εμφάνιση του Batman, όχι σε δικό του περιοδικό, αλλά είναι μία από τις πρώτες φορές που βλέπουμε τον ήρωα στην Ελλάδα και είναι σε αυτό το φανταστικό βιβλιαράκι εδώ πέρα, το Τέρατα και Σημεία των Σκοτεινών Δυνάμεων, το οποίο θίγει διάφορα καυτά θέματα της εποχής, γκανζού, φαματού, Batman, το βλέπουμε εδώ, βίμπρα σεξ, γάτα της κολάσεως, πορνογραφία, κοκολά. Τι είναι το κοκολά, είναι αυτό που νομίζετε. Σούπερμαν και σωληνάνθρωποι και διάφορα τέτοια σατανικά πράγματα λοιπόν της εποχής αυτής. Τέλη δεκαετίας 60, δεκαετία 70 κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο κάπου εκεί. Εδώ λοιπόν. Το έχει γράψει ο αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος.
τέρατα και σημεία των σκοτεινών δυνάμεων. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα τέρατα και σημεία είναι και ο Batman. Λοιπόν, πάμε στο κεφάλαιο το συγκεκριμένο να δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κεφάλαιο τρίτο, Batman. Τον βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία. Αυτός είναι ο κύριος Batman, λέει, που κρατάει σε αναβρασμό εκατομμύρια Αμερικανών και άλλων θαυμαστών του. Είναι ο πραγματικός φύλακας διάβολος της εποχής μας και προπαντός της δύστυχης νεολαίας μας. Εδώ λοιπόν ο Batman είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους ήρωας της τηλεοράσεως, λέει εδώ στο εξωτερικό, γιατί η εικόνα αυτή είναι από το σύριαλ όπως βλέπουμε. Και μας λέει ότι είναι ένας νέος άνδρας με ηράκλειαν δύναμη και πολύ συμπαθέστατος. Έχει κέρατα, μας λέει, και έχει στο στήθος μια απεικόνηση σατανικών πτεργείων. Και τέλος πάντων, να μην πολυλογούμε, είναι ο νολίγης ο Batman, είναι ο έξω από εδώ, σε μοντέρνα σύγχρονη έκδοση. Και φυσικά υπάρχει και η κυρία Batman, όπως μας λέει εδώ, που είναι και αυτή όπως ο σύζυγός της, σύζυγός τέλος πάντων, ναι. Έχει κέρατα, ουρά και τα λοιπά, είναι και αυτή ένα τέρας των σκοτεινών δυνάμεων στις εβδομαδιαίες εκδόσεις των κόμιξ. Γίνονται όλα αυτά τα φοβερά πράγματα, και όχι μόνο στον Batman αλλά και σε άλλα κόμιξ όπως βλέπουμε εδώ, Disney με τα παπάκια, τον Κύρο. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μας λέει, πως τη νέα γενιά των Ελλήνων λίγαν συντόμως θα την πάρει ο Βελζεβούλης. Αυτό είναι σίγουρο. Βλέπουμε εδώ μάγισσα φούρκα, μαγείες και σατανίες. Οι γονείς, λέει, αγνοούν, λέει, για να προφυλάξουν τα παιδιά τους τι είναι αυτά που διαβάζουν. Μαύρο φάντασμα. Ταρζάν, λέει εδώ, διάφορα τέλος πάντων. Άρα λοιπόν έχουμε και εδώ μια έτσι πολύ πρώιμη εμφάνιση του Batman πριν αποκτήσει το δικό του περιοδικό. Και αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Batman και για το περιοδικό του που είδαμε λοιπόν, το Batman του Ψαρόπουλου. 1980 λοιπόν, η πρώτη φορά που απέκτησε δικό του περιοδικό ο ήρωας στη χώρα μας, με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με τους ήρωες της Marvel, που είχε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και μην ξεχάσετε να επιστρέψετε για τα επόμενα.